ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, μας ρώτησε προχθές σκοπτικά ο κύριος Βορύδης τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που στο τέλος του χρόνου τελειώνει το μνημόνιο. Το ίδιο μας ρώτησαν πρόσφατα με δόση ηρωνίας και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Εμείς τώρα τους ρωτάμε, τι θα γίνει τώρα που τελειώνει το μνημόνιο με τη ρήτρα θανάτου του νόμου 4052 του 12 που υποχρεώνει από 1η-1η-15 τους συνταξιούχους μας να αποκληρώνουν εν ζωή, αν επιθυμούν τις συζύγους τους, από την επικουρική σύνταξη. Καταθέτω το νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος του άρθρου 4052 που από 1η-1η-15 θα μειώνει ανατρίμηνο τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ μέχρι την οριστική εξαήλωσή τους σε βάθος διετίας. Καταθέτω το νόμο. Μάλιστα στο μεσοπρόθεσμο 15-18, 42-63, έχει προβλεφθεί επακριβώς ότι το κράτος θα ωφεληθεί σχεδόν μισό δις από τη διακοπή της επιχορήγησης των επικουρικών συντάξεων, καταθέτω το σχετικό νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα εγγύησης μόνο της βασικής σύνταξης του νόμου 38-63 που από 1η-1η-15 οδηγεί σε μεγάλες μειώσεις στις κύριες συντάξεις αφού περιορίζει δραστικά την κρατική επιχορήγηση και οδηγεί σε κράκτα ασφαλιστικά ταμεία, καταθέτω το νόμο. Μάλιστα στο μεσοπρόθεσμο 2015-18 έχει προβλεφθεί ακριβώς μείωση κατά μισό δις της διακοπής επιχορήγησης ως ωφέλεια του κράτους, καταθέτω το σχετικό νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα εγγύησης μόνο της βασικής σύνταξης που από 1η-1η-15 οδηγεί σε μεγάλες μειώσεις στις κύριες συντάξεις αφού περιορίζει δραστικά την επιχορήγηση. Τι θα γίνει με τη ρήτρα μείωσης του κατώτατου μισθού που από 1η-1η-17 οδηγεί σε νέα μείωση τους κατώτατους μισθούς αλλά και όλους του ιδιωτικού μισθολογίου, καταθέτω το νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα διακούς μείωσης του παγώματος των τριετιών που από 1η-1η-2012 απαγορεύει να προσμετράται η προϋπηρεσία για τη χορήγηση των τριετιών ο άλλος νόμος. Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη ρήτρα αυτόματης αύξησης των ορίων ηλικίας του νόμου 38-63 που από 1η-1η-21 αναπροσαρμόζει ανατριετία προς τα πάνω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής ολόκληρου του πληθυσμού, καταθέτω το νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα καλής σύνταξης που για να πάρει κάποιος μετά το 2015 πρέπει να έχει 15.000 ένσημα αν είναι στο ΙΚΑ ή 45 χρόνια ασφαλισμένης ζωής, στόχο που πληρεί σήμερα μόνο το 2% του ελληνικού πληθυσμού, καταθέτω το νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα δριακούς μείωσης των δαπανών για τη σύνταξη μέχρι το 2060, καταθέτω το σχετικό νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα μείωσης στο μισό των δαπανών για την υγεία και τα φάρμακα, καταθέτω το νόμο 4046 μέχρι το 2060. Τι θα γίνει με τη ρήτρα μείωσης στο μισό των δαπανών για τη λειτουργία του κράτους, καταθέτω το νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα εξίσωσης μισθών και εισφορών με τα αντίστοιχα της Βουλγαρίας, καταθέτω το νόμο 4046 σελίδα 713. Τι θα γίνει με τη ρήτρα αυρεστοποίησης της περιουσίας των οφειλετών προς τα ταμεία μέσω του ΚΕΑΟ, καταθέτω το σχετικό νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα κατάσχεσης επιδοτήσεων των επιστροφών ΦΠΑ των αγροτών μας και μάλιστα από το πρώτο ευρώ, καταθέτω το νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα ακύρωσης των κοινωνικών επιδομάτων και των επιδομάτων προνοίας, προκειμένου να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο ο θεσμός του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος βάσει της σελίδας 33 του προσχεδίου προϋπολογισμού, καταθέτω το σχέδιο προϋπολογισμού. Τι θα γίνει με τη ρήτρα στιγματισμού των δημοσίων υπαλλήλων στο ΔΥΝΑΚΕΣ και της ακραία νεοφιλελεύθερης ποσοστώσης του 15, 25 και 60%, καταθέτω το σχετικό νόμο. Τι θα γίνει με τη ρήτρα ισοβιότητας του ΕΝΦΙΑ του νόμου 4223, καταθέτω το σχετικό νόμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε πλαν B,
ούτε μονομερείς κινήσεις, ούτε πολιτικοί τσαμπουκάδες, ούτε παραμικρή διακινδύνευση των συμφερόντων της πατρίδας. Διαρκής ακυρωτική διαπραγμάτευση, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, διαρκής ακυρωτική διαπραγμάτευση του μνημονίου με τους δανειστές, κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων μέσα από το κυρίαρχο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα θέσουμε το ελληνικό ζήτημα, το ζήτημα του χρέους μέσα στην Ευρωζώνη, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που διωγγώθηκε από τα μνημόνια, εκεί που μπορεί μοναδικά να λυθεί. Θα το αναδείξουμε με στένος, τεκμηρίωση στα επίσημα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Θα βάλουμε όμως τέλος στην παράδοση της κυριαρχίας της χώρας. Θα απαιτήσουμε την ακύρωση των καταπλεονεκτικών ρητρών σε βάρος της πατρίδας. Ο ελληνικός λαός και τμήμα του πολιτικού προσωπικού δυστυχώς δεν γνωρίζει τις λεόντιες νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει Έλληνες πολιτικοί του μνημονίου προκειμένου να δανειστούν με ρήτρα εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας και ρήτρα διαρκούς εσωτερικής υποτίμησης. Ρήτρες που δύσκολα, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ρήτρες που δύσκολα μπορούν να ανατραπούν χωρίς συντονισμένο και αποτελεσματικό πολιτικό και νομικό αγώνα με την απαραίτητη διαρκή στήριξη του λαού μας. Θα βάλουμε τέλος στο ξεθεμελίωμα του κοινωνικού κράτους. Θα διαπραγματευτούμε με αξιοπρέπεια, περηφάνεια, αυτοπεποίθηση όπως αξίζει στο λαό μας. Θα απαιτήσουμε πρώτο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, την εξαίρεσή μας από το στόχο του πλεονάσματος που στηρίζεται στην αποανάπτυξη και παράγεται μόνο από τη ρευστοποίηση της περιουσίας των Ελλήνων, τη φτώχεια, την εξαθλίωση μισθών και συνταξιούχων. Τρίτον, θα απαιτήσουμε την εξαίρεσή μας από το δημοσιονομικό σύμφωνο, τον κοινωνιοκτόνο κορσέ της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και εποπτείας, την αποπληρωμή του υπόλοιπου με ρήτρα ανάπτυξης και πακέτο ανάπτυξης, ανάλογο της καταστροφής που προξένησε το μνημόνιο στην οικονομία και το λαό μας. Οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια που συνένεσαν στην επιβολή του μνημονιακού προγράμματος πρέπει να πιστούν με διαπραγμάτευση για την υποχρέωσή τους να διαγράψουν το χρέος μας που τους αναλογεί. Θα ακυρώσουμε και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κατά τρόπο που ψηφίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο τους εφαρμοστικούς νόμους με άμεση προτεραιότητα αυτούς που αναφέρονται σε ανθρωπιστικά κοινωνικά ζητήματα παρακαλώ, και στα στρώματα κύριε. Που κυρίως επλήγησαν από μνημονιακή πολιτική. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραδεχτείτε ότι αποτύχατε. Παραδεχτείτε ότι δανειστήκατε με απίθανα μεγάλο ανθρώπινο κόστος για να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη που ήμασταν και από που κανένας δεν μπορούσε να μας αποβάλει. Ανακοινώστε άμεσα με εντυμότητα και παρησία την αποτυχία του προγραμματά σας. Προσφύγετε στο λαό με μια νοπή εντολή να τεθεί το ελληνικό ζήτημα στα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα όπου μπορεί να τεθεί και να λυθεί το ελληνικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Γίνεται γνωστό σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού ξαναγγείλθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου 49 μαθήτριες και μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Τους καλωσορίζουμε στην αίθουσα της Βουλής.